Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι τώρα εδώ στο στούντιο για να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Έχει προστεθεί και ο Κώστας Πουλακίδας στην παρέα. Επαναλαμβάνω μαζί με τον Φίβο Κλαδιανό και τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα ξανά και στους τρεις σας. Φίβο, ξεκινώ με σένα καθώς ήσουν μέχρι πριν από λίγο στην Νέα Σμύρνη. Τόσο για το σχόλιο σου, όσο βεβαίως για να μας πεις και τι ακριβώς βίωσες ξανά, έτσι. Εγώ βίωσα να έχουν βγει στη Νέα Σμύρνη χιλιάδες κόσμου, οικογένειες και νέος κόσμος, όχι μεγάλες σε ηλικία γιατί φοβούνται και την επιδημία του κορονοϊού, αλλά οικογενειάρχες, μεσήλικες, νέος κόσμος, παιδιά, έφηβοι. Μαζικότατα. Να κατεβαίνουν με τα πόδια τους είδα όπως πήγαινα και εγώ από το δικό μου σπίτι μέχρι την πλατεία. Mm-hmm. Και γύρω-γύρω από τις λαϊκές κυρίως γειτονιές, Καλλιθέα, Μπραχάμι, Δάφνη, νέο κόσμο. Ήταν μια πορεία που δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ στη Νέα Σμύρνη. Ποτέ τόσο μεγάλη συγκέντρωση και δεν την περιμέναμε. Το ένα που είδα είναι αυτό. Το άλλο που είδα είναι πολιτικό. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει να προστατεύσει την υγεία της κοινωνίας. Έχει αποτύχει να προστατεύσει την οικονομία και τώρα αποτυγχάνει να προστατεύσει και την κοινωνική ειρήνη. Και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και κάνει ένα διάγγελμα το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που δήθεν μας είπε. Που μας είπε και είναι ψέματα. Όχι μόνο δεν είναι Πρωθυπουργός όλων, αλλά ίσα-ίσα είναι Πρωθυπουργός μιας μειοψηφίας και της ομάδας δράση. Δεν τόλμησε να βγει προχτές και να καταδικάσει τη βία που είδαμε όλοι και νιώσαμε φρίκι. Mm-hmm. Απλά βγήκε σήμερα να εκμεταλλευτεί πολιτικά το ξέσπασμα του κόσμου που προφανώς όλοι καταδικάζουμε, τα επεισόδια είναι αυτονόητο. Ωστόσο, δεν πρόκειται να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του όπως ο ίδιος μας ζήτησε και να σταματήσει να διαμαρτύρεται. Η κυβέρνηση ξεκινά μια πολύ μεγάλη φθορά που δεν έχει αντιστροφή. Η κυβέρνηση διέρχεται μια διαρκή κυβερνητική κρίση. Ο Λιγνάδης και ο Χιονιάς είναι το αλατοπίπερο. Η ουσία είναι ότι έχει αποτύχει στο υγειονομικό επίπεδο και έχει αποτύχει και στην οικονομία. Ο κόσμος δεν αντέχει και θα αντιδρά. Αυτά που ξέρει η δεξιά, ότι όλοι θα καθόμαστε σπίτι μας, θα βλέπουμε τα έγκριτα κανάλια που μας είπε ο κ. Μπαλάσκας προχτές και δεν θα μιλάμε, έχει τελειώσει. Και αν δεν μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία όπως θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης, ας παραιτηθεί να πάμε στον επόμενο κάποια στιγμή. Δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Νωρίς είναι ακόμα, πανδημία έχουμε τώρα, αλλά δεν μπορώ παρά πραγματικά να προβληματιστώ και να θυμώσω και να φοβηθώ πάρα πολύ για τη συνέχεια πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επιμένει να βγάζει μπροστά την ομάδα δράση, η οποία φαίνεται να συγκρούεται με τους πολίτες με όρους γηπεδικούς, με όρους βεντέτας, με όρους συμμοριών και να μην μπορεί να προστατεύσει καν τα μέλη της σε μια πορεία. Δυστυχώς, ο μόνος υπεύθυνος για όλα αυτά είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός αν νομίζει ότι όλους αυτούς τους χιλιάδες πολίτες, εγώ είδα ανθρώπους που δεν τους έχω δει από τότε που πήγαινα δημοτικό στην ίδια περιοχή, 25 χρόνια και παραπάνω, στον Ασύρματο, τους είδα σήμερα και τους χαιρέτησα. Αν νομίζει ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους τους κινητοποίησε ο Τσίπρας. Αν το πιστεύει αυτό ο κ. Μητσοτάκης, τότε πρέπει να δώσει και τη σκυτάλη στον επόμενο, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορεί ο ίδιος παρά να λέει δικαιολογίες. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Μιχαηλίδη, θα ήθελα και τη δική σου αποτίμηση σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε προς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός και επίσης με δεδομένο ότι υπάρχει πλέον μια πληγή στο κοινωνικό σώμα, νομίζω το βλέπουμε από προθέσεις και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αναρωτιέμαι την ώρα που περιμένει κανείς από έναν ηγέτη να βγει για να ενώσει φράσεις όπως «δεν θα επιτρέψω» ή κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας, δεν παραπέμπουν λίγο σε ένα παιχνίδι με τη φωτιά ή όχι? Λοιπόν, να έχω λίγο την ευκαιρία να πω και για τα επεισόδια τα οποία είδαμε σήμερα. Πρέπει να θέλω να καταθέσω τη δική μου άποψη, η οποία έχει να κάνει με τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι η μεταπίδηση από τον ξυλοδαρμό του πολίτη από αστυνομικό στην δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό σήμερα δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Δεν είναι γραμμική αυτή η πορεία.
Η γραμμική πορεία, Γιώργο, είναι από τον ξυλοδαρμό του πολίτη στους χιλιάδες ανθρώπους που βγήκαν σήμερα. Αυτή είναι η γραμμική πορεία σε μια δημοκρατική πολιτεία, σε μια κοινωνία η οποία θέλει να διαμαρτυρηθεί για ένα περιστατικό το οποίο μας σόκαρε όλους και όλοι το καταδικάσαμε. Η μεταπίδηση από την πορεία. Δεν το καταδικάσαμε. Τι εννοείς? Η κυβέρνηση δεν το καταδίκασε. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το καταδίκασε. Συγγνώμη. Τι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι σήμερα είδε βία. Υπήρχε επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση που έλεγε ότι δεν είδαμε τίποτα την Κυριακή. Η κυβέρνηση και ένα τοπίο εκπρόσωπο. Εικόνα βία που είδαμε απόψε. Κυβερνητική εκπρόσωπο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν τοποθετήθηκαν και δεν το καταδίκασαν το συγκεκριμένο γεγονός. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν. Και θα δούμε δεν είναι ενοχλητικέ αυτέ οι εικόνε. Στένευε το παπούτσι. Ενοχλήθηκαν. Δεν είναι ενοχλητικέ αυτέ οι εικόνε. Ήταν στενό το παπούτσι. Ενοχλήθηκαν. Ωραία, εσύ το λε. Πώ θα ήταν στενό το παπούτσι. Δεν ξέρω γιατί κάνει και καταδίκη σημαίνει καταδίκη. Όλοι το καταδικάσαν. Όχι, δεν το καταδικάσαν όλοι. Η κυβέρνηση δεν το καταδικάσε. Ο πρωθυπουργό ο ίδιο. Ο πρωθυπουργό σήμερα είπε ότι είδε εικόνε βία. Το καταδίκασε η κυβέρνηση και αφήστε ο πρωθυπουργό σήμερα είπε ότι είδε εικόνε βία. Η μεταπίδηση από την πορεία λοιπόν, χιλιάδων ανθρώπων στη δολοφονική επίθεση. Όλοι μαζί, αλλά Γιώργο. Με ανθρώπου οι οποίοι να του εύχονται ένα βίντεο το οποίο τώρα έλαβα και δεν έχουμε προλάβει να το δούμε, να του εύχονται να πεθάνει βρίζοντά τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι μια βαθιά πληγή στην κοινωνία που πρέπει να κοιτάξουμε όλοι. Δεν αφορά την κυβέρνηση, δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα, δεν αφορά κανέναν. Αφορά. Ποιος είναι υπεύθυνος για την κοινωνική ειρήνη, Γιώργο? Δεν αφορά την κυβέρνηση, λέω, δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα, δεν αφορά κανένα πολιτικό πρόσωπο, διότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν σχέση με αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν νεκρούς. Είναι τόσο απλό αυτό το οποίο προσπαθώ να πω και μην προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε αυτό απλό το οποίο είναι, αλλά θέλω να τοποθετήσω. Πες μας κάτι. Ποιος έχει η κυβέρνηση σε αυτό που σου είπα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε. Εάν θέλεις να μου πεις για ποιο λόγο δεν αποπέμφθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Παραδείγματος χάρη. Και η κυρία Πελώνη. Και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα καταδίκασε το γεγονός. Η κυβέρνηση, τη στιγμή που είσαι σε αυτές τις αστυνομίες, για ποιο λόγο επιμένει στην ομάδα δράση η κυβέρνηση προνομιακά τη δίνει δύναμη και δεν ακούει τις συνδικαλιστές σου υπόλοιπες αστυνομίας? Συγγνώμη, για από την ομάδα δράση δεν ήταν σήμερα ο άνθρωπος που πήγε να σκοτωθεί? Αυτό ακριβώς λέω. Δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τα μέλη της ομάδας. Άρα αυτή η ομάδα δράση δηλαδή που έφαγε την επίθεση. Που δέχτηκε την επίθεση. Εγώ λέω ότι η ομάδα δράση. Δεν μπορεί να προστατεύσει τα μέλη της. Που... Φταίει η ομάδα δράση που δέχτηκε την επίθεση. Σου μιλάω απολύτως. Θα να σα απαντήσω, γιατί φαίνεται ότι δεν θα σα απαντήσω. Θέλω να σα απαντήσω. Με ρωτά κάτι. Το είπα προηγουμένως και μάλλον δεν το άκουσες. Λέω ότι σε όλα τα περιστατικά εμπλέκεται η ομάδα δράση. Και είπα ακόμα και ο τραυματισμός. Ήταν αυτινής της ομάδας μέλους. Φαίνεται ότι είναι ανεκπαίδευτοι που ούτε τον εαυτό τους μπορούν να προστατεύσουν. Και επιτίθεται στους πολίτες γιατί νομίζουν ότι τους έχουν φέρει από τις ειδικές δυνάμεις για να λειτουργούν ως στρατός κατοχής και να χτυπάνε δυνάμεις. Προοδευτικούς. Στρατός κατοχής ήταν και τα ΜΑΤ. Έτσι λέγαμε και στη Μυτιλήνη. Λυπάμαι που το λέω σήμερα αυτό, αλλά τα ΜΑΤ τα ένιωθα πιο κοντά στους πολίτες από ότι, με μικρότερη απόσταση από ό,τι είχαν οι ίδιοι από την ομάδα δράση. Ξέραν τι κάναν τα ΜΑΤ. Δεν πηγαίναν για να συγκρουστούν σε ομάδα σώμα. Μην πάμε να ξεφύγουμε τώρα από την υπόθεση, ούτε η ομάδα δράση. Δεν ξεφεύγουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει φέρει πόλεμο στις γειτονιές, όχι στα εξάρτητα. Στη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη στιγμή παίρνει πάνω τη φωτιά. Υπάρχει μια πληγή στην κοινωνία την οποία πρέπει να προσέξουμε όλοι. Μπράβο. Λοιπόν, η πληγή αυτή. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να αιμορραγήσει σε σημείο που δεν θα προλάβουμε, δεν θα προλαβαίνουμε μετά να την επουλώσουμε. Ωραία. Η επίθεση η οποία έγινε σήμερα με την επίθεση η οποία έγινε προχτές είναι συνδεδεμένες, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι γραμμική η πορεία από τη μία στην άλλη. Δεν εξισώνουμε, αυτό εννοείς. Το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο. Μπράβο, ακριβώς. Το λέμε όλοι αυτό. Μπορεί. Πάμε παρακάτω. Για την κοινωνική ειρήνη, για να προστατευτεί, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Επίσης, για την κοινωνική ειρήνη, επειδή με ρώτησε και ο Γιώργος προηγουμένως, το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν σήμερα ξεκάθαρο. Όχι. Από όταν εξελέγει. Ντροπιαστικό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Γιατί ήταν ντροπιαστικό, για πες μας. Γιατί βγήκε σήμερα να προχωρήσει σε μια εκμετάλλευση κατηγορώντας άλλους ανθρώπους ότι παρακίνησαν ανθρώπους να βγουν στους δρόμους. Ναι, τη στιγμή που βγήκε αυθόρμητα ο κόσμος στον δρόμο για αυτό που έζησε την Κυριακή και αυτό που είδε και γιατί υπάρχει πραγματικά. Μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να κυβερνά οποιαδήποτε κυβέρνηση χωρίς διαμαρτυρίες. Κάτι διαφορετικό. Καταλάβετε το. Θα υπάρχει διαμαρτυρία. Ποιοι να το καταλάβουν? Σε όσους δεν σας αρέσει. Ποιοι, σε όσους δεν σας αρέσει η κοινωνική διαμαρτυρία. Να προσαρμοστείτε σε αυτό. Ο κόσμος θα βγαίνει στους δρόμους. Μάλλον δεν παρακολούθησε το χθεσινό μου σχόλιο. Γι' αυτό με τσουβαλιάζει. Επίσης, δεν σου επιτρέπω να με τσουβαλιάζει. Δεν σας αρέσει. Λοιπόν, αυτά σε άλλους διαλόγους. Όχι μαζί μου. Εγώ έχω τοποθετηθεί και χθες με τον Κώστα πολύ ξεκάθαρα για τα επεισόδια και σήμερα τοποθετούμε. Είμαι πάρα πολύ μετριοπαθή όσον αφορά την τοποθέτησή μου. Δεν σου επιτρέπω να με τσουβαλιάζει.
κεφάλια της. Δεν καταδικάστηκε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μας είπε Γιώργο, και αυτή τη στιγμή, Γιώργο, αυτή τη στιγμή Γιώργο, είναι κάτι δεν, πάρα δεν πολύ συγκεκριμένο. Σε κανένα, δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα, Γιώργο. Δεν είναι προσωπική την παραθέση μας. Δεν είναι προσωπική. Όταν λες εσάς, λοιπόν, δεν σου επιτρέπω να με τσουβαλιάζεις, Φίβο. Λυπάμαι. Διότι εγώ δεν σου έδειξα από την πρώτη στιγμή ότι δεν μ' αρέσει το δημοκρατικό δικαίωμα του συνέρχεστε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχει αναφερθεί. Διότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν να μην προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο δεν είναι οι άνθρωποι, και το είπα από την αρχή. Οι άνθρωποι 6.000, 7.000, 8.000, μακάρι να ήταν και 50.000 που βγήκαν σήμερα στην Νέα Σμύρνη, ήταν αυτά τα 100 άτομα που θέλησαν να έχουν νεκρό. Και παραπάνω. Με τσιμεντόβεργες, με μολότοφ και εγώ δεν ξέρω τι. Γιώργο, λοιπόν, επειδή δεν θέλω να μονοπολίσω αυτό το χρόνο. Είπες ότι σε κατηγορώ όμως, δεν σε κατηγορώ προσωπικά. Είπες εσάς που δεν σας αρέσουν. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Είπες ότι ο Πρωθυπουργός πήγε να ενώσει. Και τον δικαιολόγησε. Ενώ ο Πρωθυπουργό είπε ότι δεν έπρεπε να κατέβει ο δρόμο. Όχι, αναφέρθηκε σε αυτού. Μα το είπε. Κακό του ενθάρρυναν να γίνει αυτή η συγκέντρωση. Το είπε. Αναφέρθηκε σε αυτού οι οποίοι θέλουν να μαυρώσουν τέτοιου είδου. Όχι, κακό κατέβηκε ο κόσμο, είπε. Μάλιστα. Σε αυτού που παρότειναν τον κόσμο να κατέβει στον δρόμο, είπε. Εντάξει. Λοιπόν, Κώστα, και το δικό σου σχόλιο για να κλείσουμε. Κώστα, ζητώ συγγνώμη. Όχι, αλλά είπα, παρακαλώ. Ξάλλου εγώ έκανα το. Ο πρώτος που έκανε τη διακοπή, ο διακοψής ήμουν εγώ. Ωραίο πράγμα στην τηλεόραση είναι η ζωντανή διάλογη. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα ζήτημα, υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο είναι μια διάσταση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην κρατική εξουσία και, και στους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Είναι διάσταση η οποία είναι μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος και να ιδεολογικοποιηθεί, υπάρχει κίνδυνος και να επεκταθεί, υπάρχει πια οι νοικοκύριβες άνθρωποι νιώθουν ότι απειλούνται από αυτό που κάποτε θα όφυλαν να τους, από αυτούς που θα όφυλαν να τους προστατεύουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα και το οποίο θα δούμε και την εξέλιξή του. Δεύτερο ζήτημα, και το οποίο είναι και το πολιτικό. Μιλάμε πολύ για την κοινωνική ειρήνη. Η κοινωνική ειρήνη έχει όρους και προϋποθέσεις. Έχει υπεύθυνο, τον Πρωθυπουργό. Έχει αρμόδιο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ή, εν πάση περιπτώσει, δημοσίας τάξης, έτσι όπως γίνεται. Μπορεί όμως ένας υπουργός, ο οποίος επενδύει από την πρώτη μέρα που έγινε υπουργός, στις κοινωνικές εκρήξεις και στην πρόκληση να επιφέρει την κοινωνική ειρήνη. Πώς μπορείς, ενώ παίρνεις ανομαλία, να περιμένεις ότι θα αφαιρήσεις ομαλότητα. Και να θυμίσω. Την Κυριακή είχαμε τα γεγονότα στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Τα καταδίκωσε ο κ. Χρήστος Χοΐβης. Ούτε 24 ώρες μετά. Δευτέρα πρωί βγήκε και έκανε την πρώτη δήλωση. Δευτέρα πρωί. Και είπε ότι δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα αυτό, πώς είναι, η αστυνομική βία. Η απρόκλητη αστυνομική βία. Και μια γενικότητα. Μια γενικότητα. Τη Δευτέρα ο κ. Χρήστος Χοΐβης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με σκοπό εντός εισαγωγικών να απελευθερώσει εντός εισαγωγικών το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Απέτυχε. Ανέβασα πάνω άρματα, κάτι άβρες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Απέτυχε. Για ποιο λόγο? Διότι υπήρξε αντίδραση των καθηγητών του Πανεπιστημίου, που του είπαν ότι δεν θα γίνει έτσι. Σήμερα Τρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει συνάντηση με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Αλιβιζάτο, ναι, για θέματα που αφορούν τον κύριο Χρυσοχοίδη, από τους τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μιλήσανε για την αστυνομική βία και για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Αρμοδιότητα του κ. Χρυσοχοίδη. Πού ήταν ο υπουργός? Η δήλωση του κ. Αλιβιζάτου ότι δεν ασχολείται, ότι δεν έχει δείξει ενδιαφέρον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη λειτουργία αυτής της επιτροπής που και θα έρευνα. Και ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα της σχετικής δήλωσης Αλιβιζάτου έρχεται να επιβραβεύσει τον κ. Αλιβιζάτο εις βάρος του Υπουργού. Μάλιστα. Και αυτό έρχεται να προστεθεί στο γεγονός ότι ξέρουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού υπάρχει εκνευρισμός για τον Υπουργό. Και μετά έχουμε και τις καταγγελίες για τα γεγονότα τα οποία υπήρξαν. Καταγγελίες, αφήστε τον κόσμο που μιλάει. Ο κύριος Πέρος από το ΠΑΜΕ, ο οποίος είπε ότι δεχτήκαμε την αστυνομία απρόκλητη επίθεση. Έχουμε οδοφράγματα, φωτιές, επιθέσεις. Έκανα τη Νέα Σμύρνη Καμπούλ ο Υπουργός. Μάλιστα. Αν δούμε τα βίντεο τα οποία υπάρχουν και κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι χτυπάνε ένα νεαρό σε παρτέρι. Βαράνε ένα νεαρό παιδί 15 χρόνων, πόσο είναι, το χτυπάνε 10 αστυνομικοί επί 2 λεπτά σε ένα παρτέρι. Έχει βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια και φωνάζει και τους λέει φύγετε, σταματήστε, και τους βρίζει, και αυτοί συνεχίζουν. Αυτό το βίντεο που βλέπουμε τώρα. Είναι νεύρα κανονική. Είναι ένας απροστάτευτος. Και είναι πόσοι αστυνομικοί στο πλάνο? Είναι αδιανόητο αυτό. Για να το πάρουν μετά από 2 λεπτά που κρατάει, αυτό το πράγμα που βλέπουν, που το βαράνε εκεί, ναι, να το πάρουν σηκωτό να το μεταφέρουν. Μόνο αυτό. Ο άνθρωπος είναι κάτω, έχει υποστεί χτυπήματα, είναι μόνος του, δεν κινείται καν, έτσι. Και σας λέω, επειδή έχω ακούσει το βίντεο,
ότι ο ήχος ο φυσικός έχει ανθρώπους να φωνάζουν από τα μπαλκόνια, ναι. Σταματήστε, τι κάνετε, αφήστε το παιδί. Αυτά φωνάζουν, γιατί είναι άνθρωποι που είναι φιλήσυχοι εκεί. Δεν είναι πόλεμη γειτονιά. Δεν μπορεί να μας μεταφέρει κάποιος τον πόλεμο στα σπίτια μας, έξω από τα σπίτια μας, στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. Μάλιστα. Να σου πω άλλο βίντεο. Άλλο βίντεο. Και να κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως. Ναι. Άνθρωπο μέσα σε μαγαζί που τον χτυπάνε. Επί ώρα. Αυτό που βλέπεις τώρα. Τα αυτό, ναι. Κοίταξε τι γίνεται μέσα στο μαγαζί. Μπουκάραν στο μαγαζί και βαράνε κάποιον. Δεν κάνουν σύλληψη. Βαράνε. Ναι. Είναι... Η εικόνα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική. Είναι από αυτά που δεν χρειάζεται κανείς να πει κάτι. Ακόμα βαράνε. Όχι σύλληψη. Όχι σύλληψη. Αυτό είναι εικόνα ανεκπαίδευτων ανθρώπων. Ανεκπαίδευτοι επαγγελματίες. Δεν είναι αυτή η αστυνομία την οποία θέλουμε. Δεν νιώθεις ασφάλεια με αυτή την αστυνομία. Μάλιστα. Αυτός ο κύκλος βίας πρέπει να σταματήσει. Είναι πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, και πάντως κάποιοι έχουν λίγο παρεξηγήσει την έννοια του μονοπωλίου της βίας. Σε κάθε περίπτωση να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις. Καλό σας βράδυ.